Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Ζαφυρόπουλο. Είναι επίκουρος καθηγητής κλινικής υιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας απόψε, κύριε Ζαφυρόπουλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Είστε επίσης υπεύθυνος της μονάδας κορονοϊού που αποτελεί και τμήμα του εργαστηρίου κλινικής υιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επομένως, ξεκινώντας, θα ήθελα να μας δώσετε μία εικόνα σε ό,τι αφορά τις μεταλλάξεις στην Κρήτη και κατά πόσο βεβαίως τίνει να επικρατήσει το βρετανικό στέλεχος. Ναι, όπως είχαμε δηλώσει από την προηγούμενη εβδομάδα, από τις ανακοινώσεις που έχουμε βγάλει, το βρετανικό στέλεχος έχει έρθει στην Κρήτη και έχει εγκατασταθεί σε μεγάλους αριθμούς. Σε μεγάλα ποσοστά, όχι μεγάλους αριθμούς, και τίνει να επικρατήσει. Μάλιστα, στο ανατολικό κομμάτι της Κρήτης είμαστε σχεδόν στο 100%, 95%. Ρέθυμνο και Χανιά είναι λίγο χαμηλότερα τα ποσοστά, αλλά και εκεί προχωράει με πολύ ψηλούς ρυθμούς. Τώρα, πολλής λόγος γίνεται, κύριε Ζαφυρόπουλε, αυτές τις ημέρες σε σχέση με τα συμπτωματικά παιδιά. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν οι μεταλλαγμένοι ή τα επηρεάζουν περισσότερο? Όχι. Τεκμηρίωση για μεγαλύτερη παθογονικότητα στα παιδιά δεν υπάρχει. Αυτό που βλέπουμε είναι υψηλότερη μολυσματικότητα, η οποία καταλήγει τελικά να μολύνει και περισσότερα παιδιά. Αυτό είναι που παρατηρούμε μέχρι στιγμής. Ωραία. Πάμε λίγο στα της επιδημιολογικής επιτήρησης και στους ελέγχους που διενεργούνται και καλώς γίνονται. Ωστόσο, κατά πόσο θεωρείτε ότι αποδίδει η τακτική αυτή, να το θέσω απλά, ελάτε κόσμο σε μία πλατεία, χωρίς να γνωρίζουμε καν τα κριτήρια των ανθρώπων οι οποίοι προσέρχονται για να εξεταστούν? Ναι, αυτό είναι ένα από τα δύο σκέλη της επιδημιολογικής επιτήρησης. Το πρώτο αφορά το δίκτυο των μονάδων υγείας που δέχεται όλους τους ανθρώπους που έχουν συμπτώματα και πηγαίνουν εκεί για να εξεταστούν. Και το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό, οι δράσεις που έχει διοργανώσει ο ΕΟΔΗ με τις κινητές μονάδες που πηγαίνουν από χωριό σε χωριό και κάνουν τέτοιες ανοιχτές δειγματοληψίες, δηλαδή όπως ακριβώς το περιγράψατε, όποιος θέλει και δεν έχει συμπτώματα μπορεί να έρθει να εξεταστεί. Ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο για να εκτιμήσουν το επιδημιολογικό φορτίο της περιοχής. Είναι εύχριστο, είναι φθηνό, είναι και ταχύ, αλλά μήπως με την πρακτική που ακολουθείτε δίνει και ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα ενδεχομένως? Μιλάτε για το τεστ που χρησιμοποιείται σε αυτές τις δράσεις, για το rapid test αντιγόνου. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, γιατί έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι είναι γρήγορο. Το μειονέκτημα είναι ότι έχει χαμηλότερη ευαισθησία από ό,τι αναφέρει ο κατασκευαστής και επίσης χαμηλότερη ειδικότητα. Αυτό σημαίνει ότι είναι εξαιρετικό από την πλευρά του ΕΟΔΗ, το οποίο θέλει να εκτιμήσει την κατάσταση σε μια περιοχή, αλλά εάν εγώ προσωπικά θέλω να μάθω αν είμαι ή όχι μολυσμένος, θα προτιμούσα σίγουρα ένα μοριακό τεστ που έχει πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία, για να είμαι σίγουρος όταν θα επιστρέψω σπίτι μου ότι δεν θα εκθέσω την οικογένειά μου ή το εργασιακό μου περιβάλλον. Τώρα, κύριε Ζαφυρόπουλε, το μόνο όπλο μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι το εμβόλιο, έτσι. Στις 10 Φεβρουαρίου ανοίγει και η πλατφόρμα των ραντεβού για τις ηλικιακές ομάδες 60 έως 64. Και εδώ, επειδή υπάρχει καταιγισμός πληροφόρησης και με βάση αυτά που ακούμε καθημερινά, προκύπτει η εξής απορία. Πώς γίνεται σε άλλες χώρες να μην το συστήνουν, για παράδειγμα, σε ηλικίες άνω των 65, αλλού να το απαγορεύουν στις ηλικιακές ομάδες άνω των 55 και στην Ελλάδα να ακούμε ότι είναι όλα καλά για τους 18 άνω, παράδειγμα? Ναι, σε αυτό το σημείο προφανώς υπάρχει, δεν είναι ξεκάθαρη η κατάσταση στο κοινό, έτσι, γιατί στους ειδικούς είναι πιο ξεκάθαρα και συγκεκριμένα τα πράγματα. Μιλάμε βεβαίως για το εμβόλιο της Άστρα. Το εμβόλιο της Pfizer είναι εξαιρετικό, έχει πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, τέλος πάντων, ότι μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε όλοι, να υπήρχε διαθεσιμότητα. Όσον αφορά το εμβόλιο της Άστρα, υπάρχουν δύο σημεία τα οποία μας προβληματίζουν αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι κατά πόσο λειτουργεί αποτελεσματικά στους άνω των 55 ή σε κάποιες χώρες άνω των 65. Γιατί οι κλινικές δοκιμές που έχει διεξάγει η Άστρα δεν ήταν πλήρες σε αυτό το σημείο. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι αποτελεσματικό. Απλώς δεν έχει τεκμηριωθεί ακόμα αυτό. Οπότε εμείς στη χώρα μας που έχουμε το περιθώριο να επιλέξουμε στην ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ποιο εμβόλιο
θα ήταν πιο αποτελεσματικό, προτείνουμε το εμβόλιο της Pfizer. Μέχρι ότου η AstraZeneca μας προμηθεύσει με στοιχεία πιστικά που να λένε ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και σε αυτή την ομάδα πληθυσμού. Μέχρι τότε θα το κάνουμε στους κάτω των 65, που τα στοιχεία είναι πιστικότατα. Είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό και ενάντια στο βρετανικό στέλεχος και ενάντια στο κλασικό στέλεχος που μας ταλαιπωρεί τόσο καιρό. Να πάμε τώρα και λίγο στο νοτιοαφρικανικό στέλεχος. Εμβόλιο, αποτελεσματικότητα. Και εδώ τώρα υπάρχει κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί? Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο που μας ανησυχεί όσον αφορά το εμβόλιο της Άστρα. Φαίνεται από τις πρώτες αναφορές που υπάρχουν ότι είναι λιγότερο αποτελεσματικό απέναντι στην νοτιοαφρικανική μετάλλαξη, η οποία ευτυχώς δεν έχει εγκατασταθεί εκτενώς στη χώρα μας. Υπάρχουν βέβαια κάποια κρούσματα στη Βόρεια Ελλάδα και στα Ιωάννινα, αλλά ακόμα δεν έχει εγκατασταθεί όπως έχει εγκατασταθεί το βρετανικό στέλεχος για να μας προβληματίζει άμεσα. Τα στοιχεία αυτά τα πρώτα δείχνουν ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Άστρα είναι χαμηλότερη ενάντια σε αυτό το στέλεχος. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν λειτουργεί, έτσι, και ότι δεν προστατεύει από την βαριά νόσηση. Αυτό μένει να εξεταστεί, είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Τώρα, με βάση την εικόνα έτσι όπως διαμορφώνεται μέχρι στιγμής, είστε υπέρ μιας ενδεχόμενης περαιτέρω αυστηροποίησης των μέτρων? Ναι, θα ήθελα να δω πιο αυστηρά μέτρα. Θα ήθελα να δω περισσότερα μοριακά τεστ και στις εχμηλατήσεις και στα κέντρα υγείας, να γίνονται τα τεστ με πιο ελαστικά κριτήρια, ώστε να ανακαλύπτουμε νωρίτερα αυτές τις εξάρσεις που μας ταλαιπωρούν αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Επίσης, τα στοιχεία του εργαστηρίου μας μέχρι στιγμής δείχνουν ότι το βρετανικό στέλεχος μεταδίδεται πιο εύκολα από το κλασικό στέλεχος και ότι τα μέτρα τα οποία είχαμε πάρει μέχρι στιγμής φαίνεται να έχουν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το κλασικό στέλεχος, ενώ αδυνατούν να ελέγξουν το βρετανικό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Τώρα, αν αυτό θα είναι αυτό το σκληρό lockdown που εφαρμόζουν στην Αττική ή όσον αφορά την Κρήτη, επειδή η διασπορά μας είναι πολύ χαμηλότερη, θα μπορούσαμε να πάρουμε λιγότερο αυστηρά μέτρα σε αυτή τη φάση.